Πάμε λοιπόν στη συζήτησή μας με τους καθηγητές και τον κύριο Σύρπη. Θα ήθελα και θα μου επιτρέψετε να ξεκινήσουμε από τον κύριο Σύρπη για να μπούμε στη συζήτησή μας. Κύριε Σύρπη, θέλω να μας πείτε τι είναι αυτό το οποίο σας έκανε να μην θέλετε να εμβολιαστείτε και να παραμένετε ευάλωτος σε αυτή τη μεγάλη πανδημία. Και να υπόκειται και μια εργασιακή δυσμενή κατάσταση, να μην πληρώνετε, να πληρώνει κάθε μήνα κτλ. Ελάτε κύριε Σύρπη. Ναι. Καλημέρα σε όλο το πάνελ. Εκείνο που έχω να πω είναι ότι αυτή τη στιγμή δεν είμαι μόνο εγώ. Εγώ εργάζομαι στο Ιπποκράτη, το νοσοκομείο, και είναι σε όλη την Ελλάδα γύρω στους 7.000 υγειονομικοί. Δεν είναι τίποτε τεκμηριωμένο επιστημονικά που να έχει δοθεί στη δημοσιότητα ότι ο υποχρεωτικός εμβολιασμός θα βοηθήσει αυτή τη στιγμή σε όλους τους υγειονομικούς. Αντίθετα, εμείς σαν υγειονομικοί, μέχρι τώρα τηρούσαμε όλα τα μέτρα προστασίας μέσα στο νοσοκομείο. Το ίδιο θέλουμε και τώρα, να μπούμε με rapid test μέσα στα νοσοκομεία, όπως είναι σε όλους τους άλλους χώρους, στους εκπαιδευτικούς, στους εφοριακούς, στους αστυνομικούς, οι οποίοι πηγαίνουν σε εργασίες τους με rapid test. Το ίδιο πρέπει να πάμε και εμείς, γιατί αυτή τη στιγμή κανένας γιατρός, κανένας νοσηλευτής δεν περισσεύει στο ειδικό σύστημα υγείας, το οποίο αυτή τη στιγμή υπάρχει μεγάλη έλλειψη προσωπικού. Το ερώτημα είναι, γιατί έχουν νοσήσει πάρα πολύ. Κύριε Σύρπη, αν μου επιτρέπετε, αυτό είναι ένα δεύτερο κομμάτι και έχετε δίκιο να το θέσουμε στη συνέχεια. Το πρώτο κομμάτι έχει να κάνει με ότι εσείς είστε ένας επιστήμονας, ο οποίος δεν λέει δεν εμβολιάζομαι. Αυτό είναι το πρώτο κομμάτι. Τα υπόλοιπα, οι αναστολές κτλ. Είναι ένα δεύτερο κομμάτι. Ναι, γιατί να σας πω, δεν εμβολιάζομαι. Αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα υπάρχουν 4 εμβόλια. Ναι. 4 εμβόλια, τα γνωστά εμβόλια, τα οποία είναι γενετικοί τροποποιητές. Είναι mRNA εμβόλια. Σε όλο τον κόσμο, στα Σκόπια, στη Βουλγαρία, ακόμη και στην Ευρωπαϊκή, στην Ευρώπη, στην Ουγγαρία, υπάρχουν και τα κλασικά εξασθενημένα εμβόλια, τα οποία έχουμε κάνει μέχρι τώρα. Εγώ έχω 5 παιδιά και σε όλα τα παιδιά μου, σε μένα, στη γυναίκα μου, όλοι έχουμε κάνει τα κλασικά εμβόλια, τα οποία τα ξέρουμε. Ναι. Εμείς, η δικιά μας η ομάδα, πιστεύει αυτή τη στιγμή, αφού τα mRNA εμβόλια έχουν γίνει εδώ και 10 μήνες και οι ίδιοι που έχουν εμβολιαστεί νοσούν και μεταδίδουν, επομένως για ποιο λόγο να υποστούμε εμείς αυτή τη φάση, η οποία μετά από 10 μήνες και τα οποία εμβόλια δεν καλύπτουν, και από ό,τι αναφέρει ο ΠΟΗ έχει κατέβει γύρω στο 35-40% η αποτελεσματικότητα των εμβολίων. Και τώρα μας λέει να κάνουμε τρίτη δόση, τέταρτη δόση. Γιατί το λέει αυτό? Εμείς οι υγειονομικοί να υποστούμε σε αυτό. Κύριε Σύρπη, όχι μόνο ΠΟΗ. Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο. Είναι το 95% των επιστημόνων παγκοσμίως, κύριε Σύρπη. Και να επιλέξω ο ελληνικός λαός. Κύριε Σύρπη, παρακαλώ, να κάνουμε διάλογο. Το 95% των επιστημόνων παγκοσμίως και ο ΠΟΗ, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, λέει κάντε το. Τι είναι, παγκόσμια συνωμοσία είναι? Και το δεύτερο... Όχι, δεν είπαμε, εγώ δεν λέω ότι είναι παγκόσμιο. Από τη στιγμή όμως τα δεδομένα, αν πάτε στο United, στο UK Research Agency, όπως το αντίστοιχο ΕΟΔΗ, αναφέρει ότι οι εμβολιασμένοι, οι οποίοι δεν λέω ότι πηγαίνουν στα νοσοκομεία σαν κρούσματα ή ότι είναι πιο δύσκολα, μπορεί να το περνάνε πιο εύκολα, αλλά αυτή τη στιγμή οι εμβολιασμένοι υπερμεταδότες, δηλαδή αυτοί οι οποίοι είναι εμβολιασμένοι, πιστεύουν ότι δεν νοσούν, ότι δεν μπορούν να κολλήσουν τόσο εύκολα και μεταδίδουν. Κύριε Σύρπη, εσάς... Για ποιο λόγο εμείς οι υγειονομικοί όλοι Σύρπη, να υποστούμε σε αυτό? Κύριε Σύρπη, μη λέμε τα ίδια και τα ίδια. Πάμε λοιπόν σε μια άλλη ερώτηση. Το δεύτερο το ερώτημα το οποίο εγώ θέλω να θέσω είναι το εξής. Εγώ, κοιτάξτε, εσάς στιγμή, τα στοιχεία, αφήστε με, κύριε Σύρπη, κύριε Σύρπη, κύριε Σύρπη, με ακούτε? Επιπλέον. Δεν με ακούτε. Αφήστε με να ρωτήσω. Πω. Τα στοιχεία τα οποία μας δίνουν καθημερινά και λένε ότι οι 9 στους 10 οι οποίοι πεθαίνουν είναι ανεμβολίαστοι. Οι άνθρωποι οι οποίοι πεθαίνουν κατά κύριο λόγο είναι ανεμβολίαστοι και με πολλά προβλήματα. Αυτά που μας λένε οι επιστήμονες δεν τα ακούμε. Και το δεύτερο είναι, γιατί πρέπει να έχουμε την επιστήμη και να την αποδεχόμαστε à la carte? Εγώ αυτό δεν καταλαβαίνω, κύριε Σύρπη. Ότι à la carte δεν μπορείς να εμπιστεύεσαι την επιστήμη, κύριε Σύρπη μου. Δεν είναι à la carte. À la carte Εμείς αυτή τη στιγμή μας επιβάλλουν τα συγκεκριμένα εμβόλια, τα 4. Εμείς αυτό σαν επιστήμονες έχουμε μεγάλη επιστημονική ομάδα, γιατί έχουμε καταθέσει στην κυβέρνηση 110 σελίδες υπόμνημα και λέμε για τα συγκεκριμένα εμβόλια
υπάρχουν αμφιβολίες για τις παρενέργειες. Επομένως, εμείς σαν γιατροί. Έχουν εμβολιαστεί δισεκατομμύρια κόσμου, κύριε Σύρπη. Κύριε Σύρπη, δισεκατομμύρια κόσμου έχουν εμβολιαστεί. Δισεκατομμύρια κόσμου. Σίγουρα. Εγώ το αποδέχομαι. Οι παρενέργειες είναι 0,0. Αλλά δεν σημαίνει ότι όλος ο κόσμος αυτή τη στιγμή πρέπει να κάνει τα συγκεκριμένα εμβόλια. Αν μας φέρει η Ελλάδα όλα τα εμβόλια, εμείς δεν είμαστε αρνητές, θα τα κάνουμε τα εμβόλια, αλλά τα κλασικά εμβόλια. Αυτή είναι η επιστημονική μας άποψη και αυτή θέλουμε να βοηθήσουμε το ελληνικό λαό. Μάλιστα, το καταλάβαμε. Είστε όμως ταυτόχρονα και πατέρας 5 παιδιών. Έχετε τεθεί σε αναστολή. Εργασίες, ναι. Δεν πληρώνεστε. Θα αρχίσετε σε λίγο να πληρώνετε πρόστιμα, 100 ευρώ μηνιαίως. Το αντέχετε, ναι, αυτό. Πώς θα, πώς θα ταΐσετε τα 5 στόματα, πείτε μου, γιατί είναι και το οικονομικό κομμάτι. Βέβαια. Κοιτάξτε να σας πω. Για εμάς όλη την ομάδα των υγειονομικών, των 7.000 που είμαστε αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, περίπου, ζητάμε να επανέλθουμε. Το πώς θα τα απεξέλθουμε από τη στιγμή που υπάρχει έστω η αλληλεγγύη από το όλο τον κόσμο σε όλη την Ελλάδα μας βοηθάνε. Εμείς έχουμε να πούμε στην κυβέρνηση να εξετάσει ξανά το μέτρο αυτό. Μάλιστα. Να μας φέρει να δουλέψουμε με 3 ράπιτες την εβδομάδα στα νοσοκομεία. Μάλιστα. Να βοηθήσουμε το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Γιατί εμείς κολλήσαμε. Εγώ κόλλησα μέσα στο Ιπποκράτιο. Κύριε Σύρπη, ναι. Πάμε στους επιστήμονες. Κύριε Βασιλακόπουλε, παρακαλώ. Ορίστε, ο λόγος και συγγνώμη, συγχύλια συγγνώμη. Εδώ λέει ένας άνθρωπος, το εμβόλιο το κάνουμε. Όχι για να μην νοσήσουμε, για να μην πεθάνουμε το κάνουμε. Έτσι. Ελάτε κύριε Βασιλακόπουλε. Μήνυμα. Λοιπόν, καταρχήν, ο εμβολιασμένος έχει πολύ μικρότερη πιθανότητα να νοσήσει. Σαφώς πολύ μικρότερη πιθανότητα να νοσήσει. Δεν έχει μηδενική πιθανότητα, αλλά πολύ μικρότερη πιθανότητα να νοσήσει. Και σαφώς, αν νοσήσει, θα νοσήσει πολύ πιο ελαφρά και η πιθανότητα και να εκδηλώσει κάποιο σύμπτωμα, αλλά πολύ περισσότερο να μπει σε μονάδα ιατρικής θεραπείας ή να πεθάνει, είναι πολύ μικρότερο. Ας αρχίσουμε από αυτό. Έτσι. Δεν υπάρχει κανένας επιστημονικός λόγος, τον οποίο επικαλείται ο κύριος Σύρπης, ούτε καμία επιστημονική απόδειξη ότι τα εμβόλια τα οποία χρησιμοποιούμε τροποποιούν το γενετικό μας υλικό ή κάνουν κάτι τέτοιο κακό. Αυτά όλα είναι, πώς σας πω, επιστημονικά τελείως αστήρικα. Τα εμβόλια τα οποία χρησιμοποιούνται μένουν στον ανθρώπινο οργανισμό, άρα πολύ λίγο χρονικό διάστημα μένουν και το μόνο το οποίο κάνουν είναι να παράγουν μία πρωτεΐνη, την πρωτεΐνη ακίδα, για να φτιάξουμε ανοσολογική απάντηση σε αυτή. Όταν κολλήσω τον κορονοϊό, στην ίδια πρωτεΐνη ακίδα θα εκτεθώ και σε άλλες 3 πρωτεΐνες. Δεν καταλαβαίνω τη διαφορά του ενός από του άλλου. Nice. Δεν γίνεται, όπως πολύ σωστά είπατε κύριε Ρογκάκο. Όλοι παγκοσμίως επιστήμονες και επιστημονικοί οργανισμοί να έχουν συνωμοτήσει εναντίον των ανθρώπων. Δεν γίνεται. Κάπου πρέπει να λογικευτούμε. Να δούμε, κύριε Ξαδάκτηλε, ένα άλλο ερώτημα το οποίο τίθεται και θα πάμε στον κύριο Πρασά αμέσως. Είναι ο υποχρεωτικός εμβολιασμός και αυτό το οποίο γίνεται στα νοσοκομεία. Ποια είναι η θέση σας? Πρέπει να είναι υποχρεωτικός ο εμβολιασμός? Θα σώσει ζωές? Πρέπει να προχωρήσουν πιο σκληρά μέτρα? Τι λέτε? Θα αποδώσουν. Εννοείται τον υποχρεωτικό εμβολιασμό των μεγαλύτερων ηλικιών ή των υγειονομικών? Σε τι αναφέρεστε? Σε όλους. Στο γενικό πληθυσμό, κύριε. Στο γενικό είναι πληθυσμό. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Κύριε Πρόεδρε, στο γενικό πληθυσμό. Και στην πρόταση, να βάλουμε στην κουβέντα και την πρόταση που πρόταση και τις σκέψεις που ενδεχομένως υπάρχουν για τους 50 συν, να κατέβει το ηλικιακό όριο στους 50 συν να είναι υποχρεωτικός εμβολιασμός. Ναι, κοιτάξτε. Καταρχάς, το 50 είναι πολύ λογικό να το πούμε έτσι, αλλά επειδή όλες οι αναφορές μέχρι τώρα γίνονται 60, γι' αυτό η απόφαση αφορούσε το 60. Αλλά το 50 είναι πολύ λογικό. Τώρα, ο υποχρεωτικός εμβολιασμός των υγειονομικών είναι, και ειδικά των γιατρών, τους οποίους θα τους ξεχωρίζω, είναι διαφορετικός από τον υποχρεωτικό εμβολιασμό των μεγαλύτερων ηλικιών. Για όσους εργάζονται με ασθενείς, η αναγκαιότητα του εμβολιασμού προκύπτει διότι ως εμβολιασμένοι έχουν και πολύ μικρότερες πιθανότητες να μολύνουν κάποιον ασθενή ο οποίος δεν είναι εμβολιασμένος ή δεν μπορεί να εμβολιαστεί. Υπάρχουν ασθενείς οι οποίοι δεν μπορούν να εμβολιαστούν και αν μολυνθούν αυτό θα έχει τραγικές συνέπειες. Άρα επίσης ένας άλλος λόγος είναι ότι ασθενώντας ένας γιατρός σπάζει η αλυσίδα λειτουργίας των νοσοκομείων, τα οποία κάποια στιγμή όπως τώρα παραδείγματος χάρη στη Βόρεια Ελλάδα και ο φίλος μου ο Γιώργος ο Σύρπης τα ξέρει πολύ καλά διότι εργαζόταν στο Ιπποκράτιο,
βρίσκονται σε πολεμικές συνθήκες. Άρα, εν καιρό πολέμου, δεν θέλουμε να μας λείπει από τη μάχη κάποιος. Άρα, με αυτή την λογική, ήταν πολύ φυσιολογικό, αναγκαίο και σωτήριο για πολλούς γιατρούς και νοσηλευτές. Σωτήριο, σώθηκαν ζωές δηλαδή αυτό το πράγμα, ο υποχρεωτικός εμβολιασμός των γιατρών. Άνω των 60 όμως, με αυτό το σκεπτικό, αν επιτρέπετε, με αυτό το σκεπτικό, θα μπορούσαν ενδεχομένως να εξαιρεθούν άνθρωποι οι οποίοι θα εργάζονται μόνο εκεί που δεν κινδυνεύει ασθενής από αυτούς. Δηλαδή, αν κάποιοι λέγανε ότι ανεμβολίαστος υγειονομικός εργάζεται μόνο με ασθενή που έχει αποδεδειγμένα COVID, εκεί θα μπορούσε να συμβιβαδίζει με τη λογική που προανέφερα. Μάλιστα. Και με την ευκαιρία αυτή, πριν πάω στο γενικό πληθυσμό, θα μου επιτρέψετε να πω στο φίλο μου τον Γιώργο τον Σύρπη, που είμαστε και συμφοιτητές, να κάνει μια συζήτηση με τον τρίτο συμφοιτητή μας, τον κύριο Λουκίδη, τον καθηγητή της πνευμονολογίας, διότι πολλά πράγματα, εάν τα συζητήσει, είμαι βέβαιος ότι θα αναθεωρηθούν από όσα μας ανέφερε προηγουμένως. Πάμε τώρα στο γενικό πληθυσμό, στις μεγαλύτερες ηλικίες. Είναι σαφές ότι οι μεγαλύτερες ηλικίες είναι αυτές οι οποίες κινδυνεύουν, γεμίζουν τις εντατικές και αποχαιρετούμε κατά εκατοντάδες ή κατά δεκάδες, αν δεν θέλουμε να λέμε εκατοντάδες, καθημερινά. Πέραν όμως αυτού, εκτοπίζουν άλλους ανθρώπους από την πρόσβασή τους σε υπηρεσίες υγείας. Αυτή τη στιγμή στη Βόρειο Ελλάδα υπάρχει αυτό το φαινόμενο διαρκώς. Ακόμα και ο ιδιωτικός τομέας, ο οποίος αναλαμβάνει ένα μέρος του κρατικού, δέχεται πίεση και υπάρχουν άνθρωποι που δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν ούτε εδώ, ούτε εκεί. Ούτε στα κρατητικά, ούτε στα ιδιωτικά νοσοκομεία, διότι είναι γεμάτα. Είχατε υποβάλει μία πρόταση, κύριε Πρόεδρε. Και έχουν και άδικες απώλειες. Κύριε Πρόεδρε, είχατε υποβάλει μία πρόταση. Απολύτως αναγκαίο να εμβολιαστούν όλες οι μεγαλύτερες ηλικίες, απολύτως αναγκαίο, και αυτό η πολιτεία λογικά το μετατρέπει σε υποχρεωτικότητα. Είχατε βάλει μια πρόταση, αν μου επιτρέπετε, κύριε Πρόεδρε, είχατε βάλει μια πρόταση και θέλω να το επισημάνω, η οποία έλεγε ότι ενδεχομένως πρέπει να δούμε κάποια στιγμή ανεμβολίαστοι να μην την χάνουν δωρεάν περίθαλψη ορισμένα φορά. Δεν είχα πει αυτό. Δεν είχα πει αυτό. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Επειδή υπήρξε πολύ μεγάλη παρεξήγηση του τι είπα και επειδή υπόθηκε και ως σκέψη σε μια συζήτηση χωρίς πολλή ανάλυση, αν θέλετε. Να σας εξηγήσω ότι αυτή τη χρονική στιγμή όσοι πάσχουν με COVID θεραπεύονται στο κρατικό σύστημα με τη δαπάνη όλων των φορολογουμένων ανεξαρτήτως της οικονομικής τους δυνατότητας. Είτε είναι ζάμπλουτοι είτε είναι πάμφτωχοι. Την ίδια χρονική στιγμή άλλοι άνθρωποι που έχουν ανάγκη υπηρεσιών άλλων υπηρεσιών αναγκάζονται να δανείζονται για να απευθυνθούν στον ιδιωτικό τομέα. Να. Η σκέψη λοιπόν η οποία είχα διατυπώσει τότε έλεγε ότι ενδεχομένως και ανάλογα με την οικονομική δυνατότητα του καθενός θα μπορούσε ένα μέρος των νοσηλείων, όχι ολόκληρα τα νοσηλεία, γιατί είναι τα ποσά τεράστια, θα μπορούσε ένα μέρος των νοσηλείων να πληρώνεται από αυτούς. Αυτή είναι μια νοοτροπία η οποία δεν υπάρχει στην Ελλάδα και, εν πάση περιπτώσει, ποτέ δεν λειτουργούσε με αυτόν τον τρόπο. Ήρθε, κύριε Πρόεδρε, η οριζόντια που λέει ότι προληπτικά όποιος είναι ανεμβολίαστος θα δίνει 100 ευρώ το μήνα εφόσον παραμένει έναντι του ΕΣΥ. Και σωστά πάντα χρήματα αυτά εκεί. Πάμε στον κύριο Πλασά. Μπορεί να εμβολιαστούν και να μην τα πληρώσουν. Πάμε λίγο στον κύριο. Και χρήματα και υγεία. Κύριε Πρόεδρε, πάμε λίγο στον κύριο Πλασά. Κύριε Πλασά, τώρα έχουμε έναν ιό, τον Όμικρον, τώρα καινούριο, μια καινούργια μετάλλαξη. Όπως φαίνεται, είναι υπερμεταδοτικός. Και νομίζω, αν δεν απατώ, μου είχατε πει ότι αν δεν υπήρχαν τα εμβόλια, ο αριθμός των νεκρών θα ήταν πολλαπλάσιος. Ναι, προφανώς. Κοιτάξτε, υπάρχει παγκόσμια ανησυχία για το νέο στέλεχος του Όμικρον. Και αυτή τη στιγμή τα μάτια είναι στο πραγματικό πεδίο. Βλέπουμε στην Αγγλία τη μάχη μεταξύ του Δέλτα και του Όμικρον και προσπαθούμε να δούμε αν όντως το Όμικρον θα αποδειχθεί ικανό να ξεπεράσει το Δέλτα και να γίνει το επικρατές στέλεχος. Το Όμικρον, θέλω να δούμε λίγο τη μεγάλη εικόνα, γιατί καλά τα συζητάμε. Καταρχήν, να πω ότι θλίβομαι που ακούω πράγματα, παραδείγματος χάρη περί γενετικούς τροποποιητές κτλ., που είναι εντελώς αβάσιμα και έχουμε τόση συσσωρευμένη γνώση. Τα συγκεκριμένα εμβόλια που έχουμε είναι τα εμβόλια που έχουν δοκιμαστεί σε μεγαλύτερο αριθμό ατόμων από οποιοδήποτε άλλο εμβόλιο έχει κυκλοφορήσει. Και αυτή τη στιγμή το προφίλ ασφαλείας είναι απολύτως γνωστό και το ξεκάθαρο όφελος των εμβολίων για όλο τον πληθυσμό από 12 χρόνων, από 5 χρόνων μέχρι 105 χρονών είναι ξεκάθαρο και θα πρέπει όλοι να εμπιστευτούν αυτό που λένε πραγματικά στοιχεία και όχι τι λένε οι προκαταλήψεις μας ή ό,τι λένε οι δυσιδαιμονίες μας ή ό,τι μας λέει ο γείτονάς μας. Από εκεί και πέρα, για το όμικρον που με ρωτάτε,
Η ανησυχία είναι ότι δείχνει ικανό να συνδυάζει τα δύο κακά που μπορεί να φέρνει ένας στέλεχος, δηλαδή να είναι ταυτόχρονα και πιο ικανό να δημιουργεί πολλές νέες μολύνσεις και ταυτόχρονα να αποφεύγει της προσοχής των αντισωμάτων που έχουμε ήδη χτίσει. Οι φόβοι ακόμα δεν περιμένουμε να δούμε αν θα αποδειχθούν στο πραγματικό πεδίο, αλλά εν όψη των όσων ξέρουμε θα πρέπει γρήγορα να συνειδητοποιήσουμε ότι μπαίνουμε σε έναν χειμώνα στην Ελλάδα στον οποίο ήδη βρισκόμαστε στην καρδιά του προβλήματος. Ήδη με το Δέλτα έχουμε εκατοντάδες νεκρούς, ήδη το σύστημα υγείας μας είναι έτοιμο για κατάρρευση, αν δεν έχει καταρρεύσει είναι σε οριακή λειτουργικότητα και εν όψη ενός χειρότερου στελέχους θα πρέπει όλοι άμεσα να βάλουν πλάτη, να ρίξουμε το ύψος του κύματος που χτυπάει αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Μία πρόταση μόνο θα πω. Άνοιξαν τον καλοκαίρι κάποιες χώρες που έχουν εξασφαλίσει μεγάλα ποσοστά εμβολιασμού στον πληθυσμό τους, όπως η Δανία, η Ολλανδία κτλ. Ανοίξανε ελεύθερα, κόψαν όλους τους περιορισμούς και είδαμε ότι ακόμα και αυτές οι χώρες αντιμετώπισαν ξαφνικά μεγάλο πρόβλημα. Γιατί όταν σηκωθεί ένα μεγάλο κύμα, φαίνεται ότι είναι ικανό ακόμα και πλατιά εμβολιασμένοι πληθυσμοί να μην μπορέσουν να αντέξουν τα αναχώματα που έχουμε στο σύστημα υγείας μας. Φανταστείτε πόσο πιο έντονο είναι το πρόβλημα αυτό στην Ελλάδα που έχουμε ακόμα μάζες ανεμβολιαστών και φανταστείτε πόσο χειρότερο θα γίνει αν έρθει ένα στέλεχος το οποίο από ό,τι δείχνει θα είναι ικανό να φτιάχνει ακόμα μεγαλύτερα επιδημιολογικά κύματα. Μάλιστα. Είναι κρίσιμη η καμπή στην πανδημία που βρισκόμαστε. Έτσι. Και η έκκληση είναι να συνειδητοποιήσουμε ότι οι πανδημίες είναι προβλήματα συλλογικά. Είναι προβλήματα δημόσιας υγείας. Δεν περισσεύει κανένας και θα πρέπει να ακούσουμε προσεκτικά τον κάθε έναν που έχει τους δικούς του λόγους να αρνείται τον εμβολιασμό και να τον πείσουμε ότι μόνο μαζί μπορούμε να βγούμε από αυτό. Κύριε Πρασά, ακούστηκε ότι τα εμβόλια είναι πειραματικά από τον κύριο Σύρπη. Θέλετε να μας πείτε εσείς, που είστε και διδάκτορ μοριακής βιολογίας, αν είναι πειραματικά. Πάμε μία κουβέντα τον κύριο Πρασά και μία κουβέντα τον κύριο Βασακόπουλο για να ολοκληρώσουμε. Ελάτε, κύριε. Ναι, γιατί εγώ δεν μίλησα, κύριε Λοκάκου, να πω λάθος. Κύριε Σύρπη, δεν είναι άπλετος ο τηλεοπτικός χρόνος. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε. Στην Αγγλία, κύριε Σύρπη, κύριε Σύρπη μου, κύριε Σύρπη, κύριε Σύρπη, τα είπαμε, κύριε Σύρπη, τα είπαμε, ακούστηκε η άποψή σας, να μιλήσουν και οι άλλοι άνθρωποι. Ακούστηκε η άποψή σας, καθαρά. Δεν υπάρχει τίποτα το οποίο να είναι πειραματικό. Δεν γίνεται έτσι συζήτηση, κύριε Σύρπη, παρακαλώ. Εντάξει, συνεχίστε, συγγνώμη. Θα μιλήσουμε και άλλες μέρες. Ελάτε, κύριε Πρασά, κύριε Βασιλακόπουλο, να ρωτήσω. Μετά από παραπάνω που εφτάθησε εκατομμύρια εμβολιασμούς. Παρακαλώ, κύριε Σύρπη, κύριε Σύρπη, σας παρακαλώ, είστε ένας άνθρωπος επιστήμονας. Μετά από 7 δισεκατομμύρια εμβολιασμούς, δεν υπάρχει τίποτα που να μας έχει ξεφύγει. Τα πολύ μικρά προβλήματα τοξικότητας που υπήρχαν, που είναι εξαιρετικά σπάνια, έχουν καταγραφεί και δεν έχουμε να περιμένουμε τίποτα παραπάνω. Ξέρετε, από ένα στατιστικό δείγμα και πάνω, είτε γίνουν 7 δισεκατομμύρια είτε γίνουν 70 δισεκατομμύρια, δεν υπάρχει περίπτωση να μας έχει ξεφύγει κάτι. Είναι επικίνδυνο να λέμε στον κόσμο που αυτή τη στιγμή πεθαίνουν κατά εκατοντάδες ότι μας χρησιμοποιούμε κάτι που είναι πειραματικό και κάνουμε κάτι που είναι διαφορετικό. Μάλιστα. Από την βέλτιστη Μάλιστα. ιατρική τακτική που χρησιμοποιούμε. Θα παρακαλούσα όλοι να εμπιστευτούν τις επίσημες πηγές και να μην ακούσουν κανέναν που Μάλιστα. θα τους παραπληροφορήσει και να τους μπλέξει σε επικίνδυνα μονοπάτια. Κύριε Βασιλακόπουλε, μία κουβέντα για να ολοκληρώσω. Θα μου επιτρέψετε δύο κουβέντες. Πρώτον, το Όμικρον μας ανησυχεί, αλλά προς το παρόν τα 167 περιστατικά που έχουν περιγραφεί στην Ευρώπη, όλα νοσούν πολύ ήπια, έτσι να μην πανικοβαλόμεθα. Και δεύτερον, για να ελαφρύνω λίγο την ατμόσφαιρα, κύριε Ρογκάκου, ελπίζω η ομάδα σας σήμερα να κάνει το σωστό, έτσι, για να λήξουμε το πρωτάθλημα. Έτσι, σωστό, πολύ σωστό. Α, κύριε Βασιλακόπουλε, μπράβο, κύριε Βασιλακόπουλε. Μπράβο, κύριε Βασιλακόπουλε, σωστή τοποθέτηση. Είμαστε όλοι Παναθηναϊκοί. Ευχαριστούμε τον καθηγητή Βασιλακόπουλο, τον πρόεδρο τον κύριο Εξαδάκτηρο, αλλά και τον καθηγητή μας, τον κύριο Πρασά, τον μοριακό μας βιολόγο. Ευχαριστούμε και τον κύριο Σύρπη, βέβαια, που ήταν μαζί μας.